Καράλη και να πούμε στον κόσμο για την πολύ γνωστή κυρία της ελληνικής τηλεόρασης, τη διάσημη γυναίκα της τηλεόρασης, η οποία αποκαλύπτει, και θα πούμε εμείς και το όνομά της, ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της, καθώς επίσης και θύμα ξυλοδαρμού από τον ίδιο. Μία έτσι η αποκάλυψη, η οποία πραγματικά έσκασε σαν βόμβα, γιατί κανένας δεν πίστευε ότι αυτή η συγκεκριμένη δυναμική γυναίκα θα είχε περάσει τέτοιο δράμα, τέτοια ιστορία. Τι ακριβώς έχει γίνει με τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία είναι μια πολύ διάσημη κυρία. Τι είπε ο Βαγγέλη Καράλη και μου μια πολύ δυναμική γυναίκα, παράδειγμα success story, θα το πούμε έτσι. Δηλαδή επιτυχημένης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στο και στην παρουσίαση για αυτά που κάνει. Φυσικά. Ένας άνθρωπος έτσι με πολύπλευρο χαρακτήρα, από ό,τι φαίνεται από κάποιες άσχημες συμπεριφορές, κακοποίησης και ξυλοδαρμού που δυστυχώς ακούσαμε, δεν βλέπουν αν είναι διάσημοι, αν είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας κτλ. Η Δέσποινα Μυραράκη λοιπόν σε μια συνέντευξη ψυχής είπε ότι στον πρώτο της γάμο δυστυχώς και αυτή είχε δεχτεί ξυλοδαρμό και κακοποίηση από τον πρώτο της σύζυγο. Πάμε να με τη Λίδια. Και στιγμή που μου έπιασε ο πρώτος μάντρας στο λαιμό μου και το κεφάλι μου παραλίγο μπορεί να είχα σκοτωθεί. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω γιατί η λογική μου μου έλεγε ότι μπορεί να συμβεί κάποιο άσχημο περιστατικό, δηλαδή να πεθάνω, να σκοτωθώ. Τελευταία φορά που αναγκάστηκα να χωρίσω ήταν που πήγα στην αστυνομία και έκανα μήνυση για τον ξυλοδαρμό τον οποίο υπέστη. Έβλεπα ότι τα παιδιά μου ζουν σε ένα μαρτυρικό περιβάλλον που αυτό μόνο κακό τους κάνει, δεν τους έκανε καλό. Όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το σημείο, να ξέρετε, μας φοβερίζουν. Δηλαδή σου λένε ότι αν κάνεις αυτό, να πας κάπου, αν το πεις, θα σε σκοτώσω, θα μείνουν τα παιδιά σου χωρίς μητέρα, χωρίς έτσι, χωρίς. Σας έλεγε τέτοια πράγματα. Βέβαια. Είναι όπως λέμε ότι έχουμε ένα καρκίνο μας στο χέρι. Πρέπει να το κόψουμε αμέσως. Για να μην προχωρήσει όλο μας το σώμα. Να παίρνουμε δύναμη και να προχωράμε μπροστά. Με τίποτα δεν πρέπει να δεχτούμε, ούτε έγινε μία φορά, τελείωσε. Η μία θα γίνει δύο, οι δύο θα γίνουν δέκα και οι δέκα θα γίνουν εκατό. Και δεν ξέρουμε μέσα σε αυτή τη συμπλοκή τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα, είναι απίστευτα αυτό που έλεγε η κυρία Μυραράκη. Και εδώ μιλάμε, δηλώνει ήδη ότι έχει πάει και σε αστυνομία, έχει κάνει μήνυση. Την έπιασε το λαιμό. Έχει φάει ξύλο. Για πρώτη φορά η κυρία Μυραράκη αποκαλύπτει αυτό το δράμα το οποίο έζησε στα χέρια του πρώην σύζυγου της. Το θέμα είναι αν θα κινηθεί νομικά πλέον ο σύζυγός της, γιατί είναι αυτά τα οποία λέει η κυρία Μυραράκη, το θέμα τη λέει και άλλη πλευρά βέβαια. Γιατί κατονομάζει πράγματα. Δεν λέει ένας φίλος μου, δεν λέει ένας γνωστός μου, λέει ο πρώην σύζυγός μου. Μηδενή δίκη, ειδικά πριν να αφήνει μύθο να ακούσεις. Το θέμα είναι εδώ πέρα, μιλάει η κυρία Μυραράκη κάποια μήνυση που την οποία του είχε κάνει. Και έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε ποιο ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για αυτή τη μηνυτήρη αναφορά που είχε κάνει η κυρία Μυραράκη. Γιατί ξαναλέμε, δεν μιλάει για ένα περιστατικό το οποίο της έτυχε, μιλάει για τον πρώην σύζυγό της. Τον κατονομάζει. Είναι η μία πλευρά που δυστυχώς πολλές γυναίκες έχουν δεχτεί κακοποίηση. Και δεν μιλάνε, Φίλιππε. Και δεν μιλάνε. Το θέμα εδώ πέρα έχει μιλήσει, κύριε Μυραράκη. Το θέμα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα του δικαστηρίου, η απόφαση δικαστική, που είναι επιβεβαιώνει και αυτό το οποίο λέει η κυρία Μυραράκη. Και μπράβο τους που βγαίνει και το λέει, γιατί είναι και δημόσιο πρόσωπο. Είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει αρκετά ερωτηματικά. Και μας κάνει έτσι τρομερά εντύπωση όλα αυτά τα οποία έζησε η γυναίκα σύμφωνα με τη μαρτυρία της. Τώρα, πού πάμε,